Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά και ούτε θεωρούμε ή πιστεύουμε ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές. Άλλωστε διδάσκαλος και καθηγητής μας κατά το Λόγο του Θεού είναι μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, καθώς λέγει η Γραφή ότι αν μείνετε στο Λόγο το δικό μου θα είστε μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μαθητές λοιπόν του Ιησού Χριστού, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, προσπαθώντας να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να περπατάμε σε αυτό. Σήμερα θα αρχίσουμε με ένα ερώτημα της Ελένης. Μας γράφει, σε κάποιο σημείο στο Λόγο του Θεού γράφει να περπατήσουμε κατά το Πνεύμα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πώς μπορούμε να το κάνουμε πράξη στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητή Ελένη, αυτό γράφεται σε πολλά σημεία. Θα διαβάσω σήμερα, τώρα μάλλον, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο και διαβάζω 24 και 25 εδάφιο. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού, με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και το κατά το Πνεύμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο περίοδοι, θα τολμούσα να πω, οι δύο τρόποι που ζούμε την πνευματική ζωή μας στην παρουσία του Θεού. Δύο καταστάσεις, η μία είναι ζώμεν κατά το Πνεύμα και η άλλη περιπατώμεν κατά το Πνεύμα, ώστε ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, πρέπει να περιπατούμε και κατά το Πνεύμα. Τι σημαίνει ζώμεν κατά το Πνεύμα? Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον κόσμο αυτόν, και προσοχή, όταν η Γραφή λέει κόσμος, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει τους ανθρώπους, γιατί μας λέει ότι όποιος, μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, διαβάζω από μέσα το 4ο κεφάλαιο και το 4 εδάφιο, «Μιχή και Μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται». Όταν όμως λέει τον κόσμο, αναφέρεται στον κόσμο της αμαρτίας. Γιατί αλλού λέει «τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον Υιό του μονογενή και τον έστειλε να γίνει κατάρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά». Ή ακόμη ο Κύριος μας λέγει, μάλλον ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, λέει «Ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια». Άρα λοιπόν τους ανθρώπους του κόσμου τους αγαπάει. Το φρόνημα του κόσμου ο Θεός θεωρεί ότι είναι κακό, καθώς γράφει ότι ο κόσμος κείται το πονηρό. Ο κόσμος της αμαρτίας, της παράβασης, της ανομίας, της διαφθοράς, της διαστροφής. Ο κόσμος λοιπόν της αμαρτίας κείται εν το πονηρό και άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και σατανάς. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι κοσμικός, δηλαδή δεν έχει αναγεννηθεί, δηλαδή δεν έχει αλλάξει η ζωή του, δηλαδή δεν έχει μεταφερθεί από το σκοτάδι στο φως,
καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι νεκροί, μιλάει, λέει μάλιστα στην επιστολή του προς Εφεσίους, «σεις όντες νεκροί για τις αμαρτίες σας και τις παραβάσεις σας». Το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας σας, σας εζωοποίησε, καθώς περιπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον, εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς όλοι ανεστράφημεν κάποτε κατά τις επιθυμίες της σαρκός μας, πράττοντες τα θελήματα του σαρκός μας και των διανοιών μας, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής όπως και οι άλλοι». Άρα λοιπόν ο κόσμος, οι άνθρωποι στον κόσμο είναι νεκροί για τις παραβάσεις τους και τις αμαρτίες τους, που τους αγαπάει όμως ο Θεός. Άλλωστε για όλους τους ανθρώπους έστειλε τον Ιησού Χριστό. Τους αγαπάει ο Χριστός. Για όλους τους ανθρώπους πέθανε, σταυρώθηκε και φωνάζει «έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Όταν όμως ήμασταν στον κόσμο, νεκροί, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις μας, κάποια στιγμή ακούσαμε, διότι η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Ακούσαμε ότι ο Θεός έστειλε το Χριστό για να σώσει τους ανθρώπους. Ακούσαμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ακούσαμε ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι ο ενσαρκωθής Λόγος του Θεού. Ακούσαμε ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Ακούσαμε ότι ο Χριστός σώζει καθέναν που επικαλείται το όνομά Του. Και με απλή πίστη, την φυσική ανθρώπινη πίστη που είχαμε, το δεχτήκαμε. Δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη πίστη, την απλή φυσική πίστη που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, αυτό το νερό το πίνω γιατί πιστεύω ότι είναι καθαρό. Μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο γιατί πιστεύω ότι είναι σε άριστη κατάσταση και θα πετάξω και θα προσγειωθώ και θα φτάσω στον προορισμό μου. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και το οδηγώ γιατί ξέρω ότι και τα φρένα του λειτουργούν και τα λάστιχά του είναι καλά και δεν θα σκοτωθώ. Και έχω και δίπλωμα οδήγησης. Μπαίνω σε έναν άλλον που οδηγεί έχοντας αυτή την ίδια πίστη, εμπιστοσύνη. Αυτή λοιπόν την απλή πίστη, σε αυτήν μάλλον την απλή πίστη απευθύνεται ο Λόγος του Θεού που έχει ο άνθρωπος μέσα του, σε αυτή την απλή φυσική πίστη. Όταν η απλή αυτή φυσική πίστη αγγίξει το Λόγο του Θεού, δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού ότι εάν επικαλεστείς το όνομά του θα σωθείς. Και εγώ είμαι σε δύσκολες καταστάσεις και λέω δεν δοκιμάζω. Χριστέ μου σε παρακαλώ σώσε με. Και ο Λόγος του Θεού, σαν Λόγος του Θεού που καθώς είναι, ενεργείται στους πιστεύοντας. Εφόσον ζητάω με πίστη να με σώσει, ο Χριστός με σώζει. Και μετά διαβάζω στο Λόγο του Θεού ότι αν μετανοήσεις, εξομολογηθείς και παραιτηθείς από τις αμαρτίες σου, θα συγχωρεθούνε. Και φέρνω στο μυαλό μου τις αμαρτίες μου, εξομολογούμε και φεύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω μου. Ελευθερώνομαι. Λέω Χριστέ μου αναγέννησέ με και έρχεται ο Θεός και κάνει μια νέα γέννηση. Γιατί το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και έρχεται ο Θεός και με αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και αλλάζει τη ζωή μου. Όταν αναγεννηθεί ένας άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα. Είναι παραδείγματος χάρη μπεκρής και λέει αύριο δεν θα ξαναπιώ, μεθαύριο δεν θα ξαναπιώ, δεν το καταφέρνει. Όταν τον αναγεννήσει ο Θεός, αμέσως πάβει η επιθυμία της σαρκός. Ελευθερώνεται από τα ναρκωτικά, ελευθερώνεται από το τσιγάρο, ελευθερώνεται από το ποτό. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Επεμβαίνει στο χυμισμό του ανθρωπίνου σώματος ο Θεός με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του Άγιο, γιατί η αναγέννηση λαμβάνει χώρα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα Του Άγιο. Αλλάζει η επιθυμία της σαρκός, ελευθερώνεται από τα δεσμά των παθών, των εξαρτήσεων, από τα δεσμά του διαβόλου, αλλά όχι μόνο οι επιθυμίες της σαρκός, αλλά και η ψυχή ελευθερώνεται, που η ψυχή εκδηλώνεται με την καρδιά, με τις επιθυμίες. Ελευθερώνεται από τις επιθυμίες της αμαρτίας,
και από τα δεσμά και τα πάθη που έχει ο άνθρωπος μέσα στην ψυχή του, ελευθερώνεται με την αναγέννηση. Αλλά ελευθερώνεται και το πνεύμα του, από τη φιλαργυρία, από τη φιλοδοξία, από την υπερηφάνεια. Και ο άνθρωπος αγιάζεται. Γίνεται παιδί Θεού. Τα αρχαία παρέρχονται, τα πάντα στη ζωή του γίνονται νέα. Και όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος με την απλή φυσική πίστη, συνεχίζει και διαβάζει το Λόγο του Θεού που λέει «Όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί σωθήσεται». Και το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Και παίρνει απόφαση να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Πράττοντας πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, λαμβάνει χώρα στην περιτομή, λαμβάνει χώρα πάνω του η περιτομή του Χριστού, καθώς απεκδίεται από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και ενδύεται Χριστό. Τώρα πια είναι παιδί του Θεού, Άγιος άνθρωπος του Θεού. Συνεχίζει, διαβάζει μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Λέει στους μαθητάς ο Απόστολος Παύλος που γνωρίζει την Έφεσο, «Ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε». Και οι μαθητές λένε, «Μα ούτε αν υπάρχει ξέρουμε». Και αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος και τους ρωτάει, «Πώς δεν ξέρετε, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς δεν ξέρετε περί του Αγίου Πνεύματος?» Και απαντάνε εξηγώντας οι μαθητές, λέγοντας, «Όχι, βαφτιστήκαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου». Και αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Ιωάννης βάφτιζε τότε βάπτισμα μετανοίας, όμως τώρα είναι ανάγκη να βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Βαφτίστηκαν και αμέσως ο Κύριος τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και μίλαγαν γλώσσες και προφήτευαν. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ζει κατά το Πνεύμα. Έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του κόσμου, έχει γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, έχει έλθει και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα του. Τώρα πλέον αυτός ζει κατά το Πνεύμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί όπως διαβάσαμε ή μάλλον διαβάζουμε ακόμη στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, πάλι στο 5ο κεφάλαιο και στο 16ο εδάφιο. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή πλέον την επιθυμία της σαρκός. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να ζεις μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά πρέπει και να περπατάς κατά το Πνεύμα, ώστε να έχεις την δυνατότητα και την ικανότητα να μην εκπληρείς πλέον την επιθυμία της σαρκός. Και εξηγεί πάρα πολύ καλά αυτό το γεγονός ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο. Διαβάζω. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία καταδίκη εις τους εν Χριστώ Ιησού», όχι όλους, όχι όλους όσους είναι εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή τους ζώντας κατά το Πνεύμα, αλλά εις τους περιπατούντας κατά το Πνεύμα, συγγνώμη το ξαναδιαβάζω, έκανα λάθος, με συγχωρείτε. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης ή καταδίκη εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά το Πνεύμα, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας του θανάτου». Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καταδίκη κατάκρισης στους αναγεννημένους, στους ζώντας κατά το Πνεύμα, μόνο όταν περιπατούν κατά το Πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που ζουν και δεν περιπατούν κατά το Πνεύμα. Το επαναλαμβάνω. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά περιπατούντας κατά το Πνεύμα». Γιατί? Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ο νόμος του Πνεύματος στη ζωή εν Χριστώ Ιησού, αυτός ο νόμος με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περιαμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν της αρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά περιπατούντας κατά το Πνεύμα. Να το ξαναπώ αυτό. Διαβάζω από το 3 εδάφιο. «Επειδή το αδύνατον εις των νόμων,
καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Υιόν του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας και κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς, μόνο σε εμάς που περπατούμε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Αλλά άρα η εκπλήρωση της δικαιοσύνης εκ του νόμου εκπληρώνεται σε αυτούς που περιπατούν κατά το πνεύμα και όχι και κατά τη σάρκα. Τώρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Μας το εξηγεί στο 6ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος και στο εδάφιο 22. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, όπως είπαμε, με τη μετάνοια, την αναγέννηση, το βάφτισμα εν ύδατη, το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, ζώντες δηλαδή κατά το πνεύμα, συνεχίζω, και δουλωθέντες εις τον Θεό, εδώ είναι κάτι καινούριο, και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Άρα δεν φτάνει να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να ζούμε κατά το πνεύμα, αλλά να δουλωθούμε και εις τον Θεό. Και αυτό να το δούμε λίγο καλύτερα, πως το περιγράφει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, στο 48 εδάφιο πρώτα, ελευθερωθέντες δε υπό της αμαρτίας, εδουλώθητε εις την δικαιοσύνη. Για να το εξηγήσει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. 12 εδάφιο. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά της επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Εμείς οι αναγεννημένοι ζώντες κατά το πνεύμα. Έρχεται και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μη βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό σας σώμα. Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Ούτε να παρεστάνετε τα μέλη σας όπλα δικίασης στην αμαρτία. Αλλά αντιθέτως εσείς που ζείτε κατά το πνεύμα, παραστήσατε τους εαυτούς σας εις τον Θεόν ως ζώντες εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε υπονόμων αλλά υποχάρη. Δεν εξεύρετε ότι σ' όποιον παρεστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούετε ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Εάν υπακούετε λοιπόν ζώντες κατά το πνεύμα και ζείτε κατά το φρόνημα της σάρκας και υπακούετε στην αμαρτία, δηλαδή δεν αντιστέκεστε στην αμαρτία, αλλά περπατάτε σύμφωνα με τον κόσμο. Περπατάτε σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σας, όχι τις άγιες. Σύμφωνα με τις επιθυμίες της σαρκός σας ή σύμφωνα με την αλαζονία του βίου, καθώς λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Μην αγαπάτε τον κόσμο εσείς αδελφοί, χριστιανοί, πιστοί, αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Διότι εάν κάποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιδημία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Ξαναδιαβάζω. Δεν εξεύρεται λοιπόν ότι ισόντινα σ' όποιον παριστάνεται τους εαυτούς τους δούλους προς υπακοήν, εκείνου είστε δούλοι στον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατο, είστε δούλοι, ή της υπακοής στο λόγο του Θεού προς δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ο χριστιανός μπορεί ή να δουλώσει τον εαυτό του στο Θεό υπακούοντας το Λόγο του Θεού, περπατώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι με συμβιβασμούς, όχι έτσι πως του αρέσει, έτσι πως φαίνεται, αλλά έτσι πως είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Το γράφει, ναι, τέλειωσε. Ζούμε μόνο έτσι όπως μας περιγράφει ο Θεός μέσα στον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι κάποτε υπήρχατε δούλοι της αμαρτίας, όμως υπακούσατε καρδίας εις τον τύπον της διδαχής των οποίων παρεδόθητε, έτσι ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, δουλώθητε, ερωτηματικό, δουλώθητε, δουλώθητε στη δικαιοσύνη. Ώστε ελευθερωθέντες από την αμαρτία, εάν δουλώθητε εις τον Θεόν,
Αν δηλαδή αποφασίσετε ότι ο Ιησούς Χριστός για σας είναι ο Κύριός σας και ο Θεός σας, ότι ο Ιησούς Χριστός για σας είναι ο βασιλιάς σας και εσείς είσαστε δούλοι αυτού, δηλαδή τον αποδέχεστε ως υπέρτατον άρχοντα, ως υπέρτατον βασιλιά, αναγνωρίζοντας ότι έχει απόλυτη εξουσία και στα υπάρχοντά σας και στη ζωή σας και στον εαυτό σας, τότε αληθινά περιπατείτε κατά το Πνεύμα, δεν περπατάτε δηλαδή κατά τη σάρκα όπως εσείς θέλετε, αλλά περπατάτε κατά το Πνεύμα όπως θέλει ο Θεός. Να το κάνουμε πιο απλά. Πώς παίρνει αποφάσεις στη ζωή του άνθρωπος? Ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις με τρία πράγματα, καθώς είναι τριαδικός. Με την επιθυμία της σάρκας, θα το εξηγήσουμε, με την επιθυμία των οφθαλμών και με το πνεύμα του. Με τη σάρκα, με την ψυχή και με το πνεύμα. Με τη σάρκα δηλαδή μ' αρέσει. Υπάρχει το συναίσθημα, υπάρχει η αρέσκεια του ανθρώπου. Βλέπω, σμίζομαι, πιάνω, ακούω. Είναι κάτι που μ' αρέσει. Όμως, το ζήτημα στον δούλο του Θεού πια, δηλαδή όχι σε αυτόν που ζει μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και που περπατάει κατά το Πνεύμα και έχει υποδουλωθεί στο Θεό, έχει υποδουλώσει τον εαυτό του στο Θεό, δεν ενδιαφέρεται να πάρει απόφαση κατά την αρέσκειά του, αλλά πηγαίνει και προσεύχεται στο Θεό και λέει: «Κύριε, θέλω να πάρω μια απόφαση. Μ' αρέσει αυτό, αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει, τι αρέσει σε σένα». Και με έκπληξη αυτός ο άνθρωπος θα πάρει από το Θεό κάτι, θα του δείξει ο Θεός κάτι που πραγματικά δεν το έχει καταλάβει και όμως είναι τόσο όμορφο γιατί είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Ή λοιπόν θα αποφασίσει ο άνθρωπος με βάση αυτό που αρέσει σε αυτόν ή θα προσευχηθεί, θα του φανερώσει ο Θεός αυτό που αρέσει στον Θεό για τον άνθρωπο και θα περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο τι αρέσει στον άνθρωπο, είναι και η επιθυμία της καρδιάς. Τι θέλω? Είναι το δεύτερο στοιχείο με το οποίο αποφασίζει ο άνθρωπος. Θέλω. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλεις, είναι τι θέλει ο Θεός. Και μάλιστα αν περπατήσει ο άνθρωπος με αυτό που θέλει, είναι βέβαιο ότι θα φτάσει σε αδιέξοδο, γιατί ο Θεός μας βεβαιώνει μέσα από το Λόγο Του ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Δηλαδή αυτό που θέλετε εσείς δεν σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές οι δικές σας από τις βουλές τις δικές μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι γιατί θέλει, το βέβαιο είναι ότι θα βρεθεί σε αδιέξοδο και θα κάνει λάθος. Αν όμως προσευχηθεί, πάει στον Κύριό του και του πει: «Κύριε, εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις?», τότε με έκπληξη και πάλι αυτός ο άνθρωπος θα δει ότι ο Θεός θα του φέρει κάτι που είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ήθελε, γιατί είναι αυτό που θέλει ο Θεός και ξέρει ο Θεός τι είναι πολύ καλύτερο για τον άνθρωπο. Και το τρίτο στοιχείο χαρακτηριστικό βάσει το οποίο ο άνθρωπος αποφασίζει είναι το πνεύμα του. Σκέφτεται, αποφασίζει, λογαριάζει. Με συμφέρει, δεν με συμφέρει? Νομίζω ότι είναι καλό για μένα? Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο για μένα? Και πάλι, εάν πάρει απόφαση με το δικό του νομίζω, θα βρεθεί σε αδιέξοδο, γιατί είναι γραμμένο πάλι ότι εωδή σας δεν είναι οδή μου. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι οδή σας από τις οδούς μου. Δηλαδή η αποφάση σας, ο δρόμος που εκλέγεται από το δρόμο που έχω εκλέξει εγώ για σένα. Και πάλι αν ο άνθρωπος πάει στον Κύριο με ειλικρίνεια και του πει: «Θεέ μου, εγώ λογάριασα, υπολόγισα ότι αυτό είναι καλό για μένα. Αυτό το δρόμο να ακολουθήσω. Εσύ τι λες?», τότε με έκπληξη πάλι, σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα, θα δει ότι ο Θεός θα του φέρει κάτι πολύ καλύτερο και ωραιότερο από αυτό το οποίο ο ίδιος αποφάσισε. Και έτσι ο άνθρωπος αρχίζει υποτασσόμενος στον Θεό, στην αρέσκεια του Θεού, στο θέλω του Θεού και στις αποφάσεις του Θεού να περπατάει πια κατά το Πνεύμα. Πρακτικά λοιπόν αυτό είναι. Δουλώνω τον εαυτό μου στο Θεό ώστε να περπατώ κατά το Πνεύμα. Και αυτοί που περπατούν κατά το Πνεύμα, διαβάσαμε, δεν εκπληρούν πια την επιθυμία της σαρκός, αλλά επιθυμούν την επιθυμία του Πνεύματος.
διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Το δε πνεύμα ενάντια του σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να πράτετε, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Θέλω να πράττω αυτό, αλλά δεν το πράττω. Αλλά ανάγεστε υπό του Πνεύματος του Αγίου, τότε δεν είστε υπό νόμου. Δηλαδή, ο χριστιανός πλέον, όχι μόνο ζει κατά το Πνεύμα, αλλά επειδή οι αποφάσεις του είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, επειδή πήρε στερεά απόφαση να ζει, να περπατάει, να αποφασίζει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου, επειδή πήρε απόφαση ο Θεός να είναι βασιλιάς του, και θέλω να διαβάσω ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο από το βιβλίο του Σοφωνία, είναι το 3ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. «Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσης σας, απέστρεψε τον εχθρό σου». Αφήρεσε την τιμωρία σου, απέστρεψε τον εχθρό σου. Γιατί επέστρεψες, μετενόησες και ήρθες στο Χριστό και ζεις κατά το Πνεύμα. Όταν όμως βασιλεύς του Ισραήλ γίνει ο Κύριος εν μέσω σου, τότε πλέον δεν θα δεις κανένα κακό. Όταν ο Θεός, ο Κύριος, γίνει βασιλιά σου, δηλαδή γίνεις δούλος του, τον αποδεχθείς σαν, όπως είπαμε, υπέρτατο άρχοντα, υπέρτατο Κύριο μέσα στη ζωή σου, έχοντας απόλυτη εξουσία στη ζωή σου και στα δικά σου πράγματα, τότε δεν θα δεις κανένα κακό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το λέει ακόμη καλύτερα. «Εάν λοιπόν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα». Και στις πράξεις των Αποστόλων, στην επιστολή προς Γαλάτας και στην επιστολή προς Ρωμαίους λέγει, «αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες», δηλαδή ζώντες κατά το Πνεύμα, «και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχομεν τον καρπόλ μας εις αγιασμόν». Α, λοιπόν, τώρα το αποτέλεσμα. Όλη η ζωή μας, όλη η καρποφορία μας είναι σε αγιασμό. Η καρποφορία σαν άτομο, καρποφορία μου σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν οικογενειάρχης, η καρποφορία μου στη δουλειά μου, η καρποφορία μου στο σπίτι μου, η καρποφορία μου στη γειτονιά μου, η καρποφορία μου στην συγγένειά μου, η καρποφορία μου στην εκκλησία, όλη η ζωή μου, όλος ο καρπός μου, όλη η δραστηριότητα της ζωής μου είναι εις αγιασμόν. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας αγιάζει στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο Θεός πλέον, επειδή τον αποδεχθήκαμε σαν βασιλιά μας, σαν Κύριό μας, σαν Θεό μας και αποδεχθήκαμε ότι εμείς είμαστε δούλοι Του, τότε ο Θεός αναλαμβάνει τη ζωή μας. Παίρνει εξουσία στη ζωή μας, ώστε ό,τι αν πράττουμε ο Θεός το ευωδώνει. Όλος ο καρπός της ζωής μας είναι σε αγιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Οικογένειά μου στην παρουσία του Θεού, αγία. Η γυναίκα μου σε αγιασμό, τα παιδιά μου σε αγιασμό. Στη δουλειά μου φως, στον κόσμο αυτό και αλάτι στη γη. Στη συγγένειά μου φως. Ό,τι αν πράττει ο άνθρωπος που περπατάει κατά το Πνεύμα, ο Θεός τον ευωδώνει. Δεν βλέπει κακό στη ζωή του, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Και αν ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι με θυμών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας, αν ο Θεός είναι υπέρ μας. Και μάλιστα να το δούμε αυτό στη λεπτομέρειά του, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους. Να το διαβάσω. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου στο 8ο κεφάλαιο, 31 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Επειδή εκείνος ο Θεός, όπου τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά τον παρέδωκε υπερπάντων ημών, πώς και με τα ταύτα δεν θα χαρίσεις εμάς τα πάντα? Για σκεφτείτε. Ζεις κατά το Πνεύμα, περπατάς κατά το Πνεύμα, ο Θεός είναι μαζί σου, χάρισε τον Ιησού Χριστό, δεν θα σου χαρίσει τα πάντα? Και συνεχίζει. Ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού?
Ποιος θα τους κατηγορήσει? Ποιος θα τους κατηγορήσει? Αφού ο Θεός θα τον δικαιώνει. Όσο και να σε κατηγορούν οι άνθρωποι, ο κατήγορος ή μόνο ο διάβολος, ο Θεός θα σε δικαιώνει. Ποιος θα σε καταδικάσει, ποιος θα είναι ο κατακρίνων, ποιος θα σε καταδικάσει? Αφού ο Χριστός που πέθανε και αναισθήθηκε, αυτός που κάθεται στα δεξιά του Θεού θα μεσητεύει για σένα. Θα είναι ο συνήγορός σου. Ποιος μπορεί να σε καταδικάσει αν συνήγορος υπερασπίσεως στη ζωή σου είναι ο Χριστός? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε στο Σοφωνία, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν βασιλεύς τον Ισραήλ γίνει ο Κύριος, τότε δεν θα δεις πλέον κακό. Γιατί θα είναι μαζί σου, αν είχε αναλάβει τη ζωή σου. Θα σε φροντίζει, θα σε προστατεύει. Θα προπορεύεται στη ζωή σου. Θα είναι υπερασπιστής σου. Θα είναι ο καλός ο ποιμένας, γιατί εσύ πήρες απόφαση να γίνεις πρόβατο της βοσκής του. Και ομολογείς, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα φοβηθώ ουδενός, δεν θα στερηθώ ουδενός. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί Ελένη, όχι μόνο να ζούμε κατά το πνεύμα, αλλά και να περπατούμε κατά το πνεύμα. Συμπερασματικά, ζω κατά το πνεύμα σημαίνει αναγεννήθηκα, έπραξα πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, πίστεψα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και εξεζήτησα με ζήλο και με πειθαρχία στο θέλημα του Θεού και με πίστη το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός με βάφτισε και τώρα ξεκινάει μια καινούρια ζωή για μένα, όπου όχι μόνο ζω κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατώ κατά το Πνεύμα, δηλαδή γίνομαι δούλος του Θεού. Δεν παίρνω μόνος μου αποφάσεις, αλλά παίρνω τις αποφάσεις που ο Θεός έχει ετοιμασμένο για μένα. Μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο που θέλω, είναι στην, αν θυμάμαι καλά, στην επιστολή προς Εφεσίους. Ο Θεός να με βοηθήσει να το βρω, είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Είναι στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 20. «Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού, υπέρ εκ περισσού, να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε, αλλά κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν». Κατά τη δύναμη λοιπόν που ενεργείται μέσα μας δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς όχι μόνο ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά περιπατούμε και κατά το Πνεύμα, ώστε δεν εκπληρούμε το θέλημα της σαρκός, το φρόνημα της σαρκός, αλλά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός είναι δυνατός να κάνει πολύ περισσότερα από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Εάν λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί Ελένη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλουμε ο Θεός να είναι πραγματικά παντοδύναμος στη ζωή μας, ας αφήνουμε να εργάζεται εν δυνάμει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο ζώντας κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατώντας κατά το Πνεύμα, δουλωθέντες δηλαδή εις τον Θεόν, ώστε ο καρπός μας να είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πέρασε και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αδελφή μου Ελένη, για την ωραία σου ερώτηση που μας έστειλες. Και εμείς τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για εσάς και σας ευχόμαστε για όλους εσάς και σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μας ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια και κατά πάντα στη ζωή σας, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν.